Κύριε Τάκη, καλησπέρα. Βρισκόμαστε εδώ στο νησί της Κο, όπου χρόνια διατηρείτε εδώ το κατάστημά σας, που προσφέρετε και κάνετε τους λουκουμάδες. Περιμένει χρόνια όμως ο κόσμος να μας πείτε ποια είναι η συνταγή και τι είναι αυτό που τους κάνει τόσους νόστιμους και τόσους γλυκούς, τόσο γλυκούς. Καλά, γλυκοί γίνονται γιατί είμαι και εγώ γλυκός. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά. Αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι για να γίνει σωστά ο λουκουμάς, είδατε και προηγουμένως, γίνονται όλα με τον πατροπαράδοτο τρόπο. Δηλαδή, παρόλο που, κύριε Τάκη, έχουν βγει μηχανήματα για την ευκολία, εσείς κρατάτε τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Σίγουρα, ο οποίος, όπως είδατε, είναι πολύ πιο κουραστικός, χρειάζονται παραπάνω άτομα, αλλά αυτό που μου λένε πολλές φορές οι φίλοι μου, είναι γιατί δεν παίρνω ένα ζυμωτήρι. Και θα σας πω γιατί. Ένα ζυμωτήρι δεν είναι μεγάλη η αξία του, έτσι κι αλλιώς έχουμε εργαλεία εδώ μέσα που κάνουν πάρα πολύ πιο ακριβά. Πιο ακριβά από το ζυμωτήρι. Το θέμα είναι το εξής, ότι στο ζυμωτήρι μέσα δεν μπορείς να ελέγξεις την υφή του ζυμαριού. Δηλαδή πρέπει να το ζυμώσεις το χέρι για να καταλάβεις πόσο καλά είναι χτυπημένο και αν θέλει λίγο ακόμα νεράκι μέσα ή λίγο λάδι, ας πούμε, να τα έχω. Τα υλικά λοιπόν τα οποία χρησιμοποιούμε είναι όπως είναι. Ξεκινάμε με το αλάτι και την μαστίχα εδώ και το ανθόνερο, τα οποία είναι, ας πούμε, τα καλλιντικά του για τους λουκουμάδες. Η μαλλιά, η οποία είναι η φρέσκια μαλλιά, όχι η ξηρή, η τυποποιημένη. Επίσης, το τηγάνισμα γίνεται χρόνια τώρα, παρόλο που εσείς είστε και νοικοκυρά και γνωρίζετε, με το πιο ακριβό σπορέλαιο που υπάρχει στην αγορά. Δηλαδή, ούτε σοδιέλαιο, ούτε βαμβακέλαιο. Γίνεται με αραβοσιτέλαιο, το οποίο είναι και το πιο ακριβό στην αγορά. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με το μεράκι που βάζουμε φέρνει το αποτέλεσμα αυτό. Και όπως είπατε και εσείς, κάθε χρόνο, ξέρω εγώ, χρειάζονται πολλά άτομα εδώ μέσα για να μπορέσουμε να βγάλουμε πόσα, την παραγωγή. Πόσα άτομα χρειάζεστε και από ποια ώρα ξεκινάτε? Εάν εις περίπτωση έρθετε αύριο το πρωί, που είναι ανήμερα του Αγίου Ανδρέα, θα δείτε εδώ μέσα, μόνο μες στην κουζίνα είμαστε τέσσερις. Συν μία κοπέλα που βοηθάει εκεί για να μας πλένει τις λεκάνες και αυτά. Συν μία κοπέλα που πουλάει έξω. Συν ένα άτομο που σερβίρει έξω. Είμαστε πάνω από 7-8 άτομα κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει, για να είστε τόσο αρκετά άτομα, σημαίνει ότι βγάζετε πολύ ποσότητα. Την ποσότητα που βγάζετε, πόσα είναι? Εντάξει, αυτά δεν είναι ανάγκη να τα λέμε, γιατί μπορεί να μας παρακολουθεί και η εφορία, έτσι. Εντάξει, βγάζουμε πολλά κιλά. Βγάζουμε πολλά κιλά. Δηλαδή, και με τον τρόπο, εάν, ας πούμε, παίρναμε κι εμείς μια λουκουμαδιέρα, μπορεί να βγάζαμε τη διπλάσια παραγωγή. Το θέμα είναι ότι η λουκουμαδιέρα, το έχω πει και άλλη φορά και σε άλλη συνάδελφό σου, ότι η λουκουμαδιέρα βγάζει λουκουμάδες όπως σου θέλει εκεί. Ενώ το χεράκι του Τάκη βγάζει όπως θέλει αυτό. Είναι η νοστιμιά που είναι τόσα χρόνια. Ακριβώς. Έχω, ευτυχώς έχω φέρει και ένα-δυο παιδιά οι οποίοι είναι γνώστες και με βοηθάνε, γιατί αν ήμουν μόνο μου, δεν είχε περίπτωση να βγάλω το συμβουλιά. Ευτυχώς φέρω ένα παιδί από την Αντιμάχη, ο οποίος είναι καλός μάστορας. Έχω τον αδερφό μου, έχω τον Τζεράρντο εδώ που ζυμώνουνε. Έχω ένα άλλο παιδί που μου σιροπιάζει, το σεφ τον Γιάννη τον Αυγουλά. Δηλαδή είμαστε γερή ομάδα. Γερή ομάδα. Κάθε ένα στο είδος του για να βγουν γρήγορα και οι παραγγελίες. Ακριβώς. Δηλαδή θέλει χέρια που γνωρίζουν για να μην καθυστερούν. Οπωσδήποτε. Αυτά είχα να σας πω. Τα υλικά μας είναι εδώ, δεν κρύβουμε τίποτα. Τώρα βέβαια για ποσότητες
ίσως μια άλλη φορά να περάσει του Αγίου Ανδρέα, να κάτσουμε έτσι με ησυχία, να σας δείξω ακριβώς τι, γιατί... Πιστεύετε ότι αν δείξετε την ποσότητα κάποια κυρία, νοικοκυρία που θα το κάνει, θα το πετύχει σαν και εσάς? Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να πετύχει μία γυναίκα, και όχι γιατί εγώ είμαι πιο ξύπνιος από αυτές. Προς Θεού, δεν το λέμε για αυτό. Λόγο του ότι και εγώ ακόμα που κάνω 20 χρόνια επαγγελματικά, έρχονται στιγμές που έχω αποτυχία. Γιατί το έχω πει κι άλλες φορές αυτό το πράγμα. Μπορεί, ας πούμε, τα αλεύρια να μην είναι καλής ποιότητας. Άρα, κύριε Τάκη, ξέρω εγώ να φταίει ο καιρός, η υγρασία. Άρα έχετε πει τι έκανα λάθος και δεν μου πέτυχα σήμερα. Το έχετε πει αυτό? Ναι, πολλές φορές. Πολλές φορές το έχω πει και τα βάζω και με την τύχη μου, τα βάζω και πετάω και τηγάνια στο... στα σκουπίδια όπως είναι. Είναι γιατί νομίζω ότι φταίει κάτι άλλο, ξέρω εγώ. Αλλά σας είπα ότι όχι ότι εγώ είμαι πιο ξύπνιος ή πιο πονηρός. Όχι, προς Θεού, δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι. Ορίστε, οι παραγγελίες ήδη αρχίσαν και πέφτουνε. Όσο είμαι εδώ, σχεδόν μισή ώρα, τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά παρά μόνοι. Λοιπόν, πρόσεχε να δεις τώρα. Μπορεί μια γυναίκα να πετύχει. Μπορεί μια γυναίκα. Εάν σας δει να το κάνετε μαζί. Αλλά προκειμένου να αγχωθεί για να τους πετύχει και να χαλάσει τα υλικά και να ξεβάψουν και τα νύχια της, καλύτερα έρθει σε μένα και να πάρει ένα κιλό και να βάλει και τελείωσε το παραμύθι. Εμείς τι κάνουμε να πούμε. Άρα αυτή είναι η λύση δικιά σας. Ναι, είναι η λύση, αλλά για κάποια η οποία θέλει, γιατί είναι το έθιμο και θέλει να το κάνει σπίτι, θα κάτσουμε κάποια στιγμή να τους τα δώσω ακριβώς τι πρέπει να βάλουμε. Άρα ακούτε, νοικοκυρές, όποτε έχετε θέληση, ο Τάκης είναι εδώ, σας περιμένει. Ακριβώς. Λοιπόν, εγώ θα παραμείνω ακόμα λίγο για να δούμε αν μπορέσουμε να κάνουμε έστω ένα ζυμάρι. Έχουμε χρόνο γι' αυτό. Να σας πω την αλήθεια, ήδη έχω παραγγελίες, περιμένουνε. Λίγο από το τηγάνισμα πήρατε και είναι τα σιρόπια. Στα σιρόπια βέβαια είναι μια άλλη παράγραφος, την οποία και αυτή πρέπει να την αναλύσουμε κάποια στιγμή. Τα μυρωδικά που μπαίνουν μέσα, πώς διαλύεται η ζάχαρη. Κάνουμε και το σιρόπι με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή δεν πιάνουμε γλυκό ζύ όπως κάνουμε, ας πούμε, κάποιοι. Άρα, να το λιώσουμε και να κάνουμε σιρόπι. Άρα κλείνοντας εδώ, κύριε Τάκη, είπαμε την προεργασία που μας περιμένει, τι μας περιμένει σήμερα και ο χρόνος σας. Θα μείνουμε εδώ, επειδή δεν θέλουμε να σας πιέσουμε. Αύριο όμως κάποια στιγμή που θα τελειώσετε θα μας δείξουμε τουλάχιστον τι υλικά χρησιμοποιούμε και πόση ποσότητα ήταν για να γίνει αυτή η ζύμη. Αυτό ναι, αλλά για να μην σας φέρουμε σε δύσκολη θέση. Πολύ δύσκολα και ο χρόνος αυτός που διέθεσα με μεγάλη δυσκολία για τον λόγο του ότι ήδη ακούτε... Το καταλαβαίνω ότι πιέζεστε, ναι. Άρα μένουμε εδώ. Να αφήσουμε τον κόσμο να πάρει τις ζουκουμάδες τους αύριο. Ναι, ευχόμαστε καλό Άγιο Ανδρέα και καλό Δεκέμβρη και καλές γιορτές. Και έτσι υπόσχεση θα ότι... Θα τα πούμε σύντομα. Και άρα υπόσχεση θα το δείξουμε. Υπόσχομαι, ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Τάκη, από ποια ώρα της νύχτας ξεκινάτε το να ψήνετε τους λουκουμάδες? Ξεκινάμε. Είναι όλη η ομάδα εδώ από τις 3 η ώρα και πίνουμε ένα καφεδάκι και ξεκινάμε, δηλαδή 3.30 με 4 η ώρα ήδη ξεκινάμε, ούτως ώστε το πρωί να έχουμε πάρα πολλούς, γιατί το πρωί πέφτει σχεδόν ο πιο πολύς κόσμος. Πέρα από και τα... μετά πάμε σύμφωνα με την ποσότητα που έχουμε, έτσι, δηλαδή κάποιες φορές έχει κρατήσει, ας πούμε, έχουμε ζυμάρι μέχρι τις 5, 6, 7 η ώρα το απόγευμα. Κάποιες φορές, γεια σας, κάποιες φορές, να ξέρετε όμως ένα πράγμα, ότι αυτό το διήμερο από σήμερα το πρωί μέχρι αύριο το απόγευμα σταματάνε οι μηχανές. Οι μηχανές είναι στο φουλ και να φανταστείτε ότι σε διάρκεια περίπου 40 ώρων κοιμόμαστε 2-3 ώρες. Φαντάσου τώρα τι γίνεται. Άρα έχουμε φορτώσει μπαταρίες εδώ. Έχουμε φορτώσει μπαταρίες, ακριβώς.